Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Μαστίζει η εγκληματικότητα στην περιφέρεια. Αναστάτωση στη Νέα Μανολάδα με άνδρα 36 ετών να βιάζει 53χρονη γυναίκα να τη ληστεύει και να κακοποιεί την 73χρονη μητέρα της. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στη δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών. Τερματίζεται η ισχύς του νόμου Κατσέλη. Ποιοι τρόποι υπάρχουν για αντίδραση στις επερχόμενες αλλαγές της νομοθεσίας. Αδυναμία αποταμίευσης στις τράπεζες φανερώνουν τα στοιχεία σχετικά με τις καταθέσεις των Ελλήνων. Αχαΐα, Ηλία και το Λακαρνανία βρίσκονται στη λίστα με τα χαμηλότερα ποσά. Από τους πιο γερούς αποταμιευτές, οι κάτοικοι της Αρκαδίας. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος ο πολιούχος του πύργου Άγιος Χαράλαμπος. Αρχές φορείς και εκατοντάδες πιστοί συνέρευσαν στον Ιερό Ναό για να παραστούν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με την εγκληματικότητα που μαστίζει την περιφέρεια θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας απόψε. Καθημερινά οι τοπικές κοινωνίες αναστατώνονται από κρούσματα διαρρήξεων, κλοπών, ληστιών, ακόμη και πιο σοβαρών περιστατικών όπως βιασμών, σαν και αυτό που απασχολεί από το πρωί την τοπική κοινωνία της Νέας Μανολάδας, στην Ηλία. Εκεί όπου ένας άνδρας 36 ετών, υπήκοος Αλβανίας, μπήκε σε σπίτι που διέμεναν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, χτύπησε και έδεσε τη μητέρα σε αποθήκη του σπιτιού, 73 χρονών τώρα η μητέρα, ακολούθως βίασε την κόρη, της οποίας απέσπασε χρήματα, ενώ την έστειλε και στη γειτονιά να πάρει δανεικά για να του τα δώσει και αυτά. Τρόμος στη Νέα Μανολάδα. Ένας αδίστακτος άνδρας αλβανικής καταγωγής μπήκε σε σπίτι όπου διέμεναν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, και με τη χρήση βίας άρπαξε το ποσό των 40 ευρώ. Τα χρήματα αυτά όμως δεν ικανοποίησαν τον 36χρονο κακοποιό, ο οποίος κλείδωσε την 75χρονη σε δωμάτιο του σπιτιού και απειλώντας την 53χρονη τη ζήτησε να πάει σε μια γειτόνισσα για να πάρει δανεικά και να του τα δώσει. Ήρθε παιδάκι μου και μου χτύπησε την πόρτα και μου λέει: Θα δω με 100 ευρώ. Ούτε μου απαιτεί τα ήθελε τίποτα. Του δίνω 100 ευρώ και έφυγε η κοπέλα. Τίποτα άλλο. Έτρεμε το κορίτσι, έτρεμε. Ήταν, πώς να σου πω, ανήσυχο. Ήταν και εκείνος κοντά. Δεν μου είπε ότι ήταν βαρεμένη και τα ήθελε τα λεφτά. Του είπα: Έχω ανάγκη, θέλω 100 ευρώ και του τα έδωκα. Τίποτα άλλο, Μανώλα μου. Δεν ξέρω τι είχαν βαρέσει. Ο εφιάλτης της γυναίκας όμως δεν είχε τέλος. Επιστρέφοντας στο σπίτι, ο Αλβανός, αφού πήρε τα χρήματα, έδεσε τη γυναίκα στο κρεβάτι και τη βίασε. Αφού ικανοποίησε τις αρρωστημένες ορέξεις του, άφησε το θύμα του δεμένο και εξαφανίστηκε. Ήρθε η κοπέλα στο σπίτι, χτύπησε την πόρτα και ζήτησε βοήθεια ότι τη σκοτώσανε. Και πάμε στο σπίτι, είχαν χτυπήσει τη μαμά πολύ άσχημα, την κοπέλα το ίδιο, σε άθλια κατάσταση. Δύο γυναίκες, απροστάτευτες, μόνες τους, με κινητικά προβλήματα, ξυλοκοπήθηκαν άγρια για λίγα ευρώ. Τα οποία είχαν 40 ευρώ στο σπίτι, τα δώσανε και ήθελε 100 ευρώ αυτός που ήταν. Αστυνομικοί της ασφάλειας Ήλιδας ξεκίνησαν αμέσως αναζητήσεις και έδωσαν σήμα και στην αστυνομία του πύργου. Άνδρες ομάδας Δίας κατάφεραν να τον εντοπίσουν στο σταθμό του υπεραστικού ΚΤΕΛ, όπου είχε ήδη βγάλει εισιτήριο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο για Καλαμάτα. Στους κατοίκους της Νέας Μανολάδας όμως η οργή ξεχυλίζει και ζητούν περισσότερη αστυνόμευση, καθώς τα κρούσματα ληστιών και διαρρήξεων είναι συχνό φαινόμενο. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το σπίτι μας. Απέναντι είναι ο κάδος. 20 μέτρα. Δεν βγαίνουμε μόνοι μας να πάμε στον κάδο απέναντι. Πρέπει να έχουμε και παρέα. Έρχομαι το βράδυ σπίτι μου. Θα πάρω τηλέφωνο να μου ανοίξουν την πόρτα για να μπω μέσα με το αυτοκίνητο. Έλεος, παιδιά. Φοβόμαστε το ίδιο μας το χωριό. Αστυνόμευση για τα σπίτια μας. Να μπορούμε να αυτό μοναχή μας. Έστω μοναχή μας. Όχι να τον πιάνουμε τον κλέφτη και να μην μπορούμε να τον βαρέσουμε. Και ελευθερία στην αστυνομία. Να εισασχίσει τους δρόμους. Σε βάρος του 36χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διάπραξη ληστείας, βιασμού καθώς και για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών αμαλιάδας. Μικρότερη σοβαρότητα περιστατικά, κυρίως διαρρήξεις και κλοπές, έχουμε καθημερινά σε ολόκληρη την περιφέρεια και στη διάρκεια του δελτίου θα δείτε και άλλα θέματα και από τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα, σοβαρό τραυματισμό σε έναν 16χρονο συμμαθητή του προκάλεσε ένας 19χρονος πυγμάχος σε επαγγελματικό λύκειο της Πάτρας κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλύματος. Ο 16χρονος δέχτηκε γροθιά στο πρόσωπο, έσπασε το σαγόνι του. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπευλήθη σε επέμβαση. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης τώρα έχει ενημερωθεί για το συμβάν και έχουν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες.
Η λεκτική διαφωνία ενός νταΐ νεαρού αθλητή πυγμαχίας με έναν 16χρονο συμμαθητή του στάθηκε αφορμή για τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου. Ο νεαρός είναι 19 ετών, μαθητής σε ΕΠΑΛ της Πάτρας και επί χρόνια αθλητής πυγμαχίας. Προημερών όμως έφτασε στο σημείο να σπάσει το σαγόνι συμμαθητή του. Όλα συνέβησαν στο χώρο του σχολείου την ώρα του διαλύματος. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας αφήνει όλους μας με μια μεγάλη απορία, με πολλά ερωτηματικά. Έχω μιλήσει με τον πατέρα του παιδιού, ο ίδιος με πρωτοβουλία του με πήρε τηλέφωνο. Του δήλωσα ότι πραγματικά έτσι λυπάμαι για το γεγονός και ντρέπομαι για αυτά που συμβαίνουν. Σύμφωνα με τον πατέρα του μαθητή, όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία στην διάρκεια συζήτησης μεταξύ συμμαθητών. Ο γιος του διαφώνησε με τον πυγμάχο, συζητώντας ένα θέμα που αφορούσε τον ρόλο του ύπνου στην κούραση του ανθρώπινου οργανισμού. Ο πυγμάχος του είπε μια κουβέντα, ο συμμαθητής απάντησε σε φιλικό όμως τόνο, με μια πιο υδριστική έκφραση, αλλά χαμογελώντας και φαίνεται πως ο αθλητής εφήγει. Σηκώθηκε όρθιος, του είπε σε αυστηρό τόνο πως του μιλάει έτσι και πριν προλάβει 16χρονο συμμαθητής του να πει έστω και μια κουβέντα, του είχε καταφέρει μια δυνατή γροθιά στο σαγόνι με αποτέλεσμα να του δημιουργήσει κατάγματα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μάλιστα υπευλήθη την περασμένη Τρίτη σε επέμβαση. Οι ορθοπαιδικοί έκριναν ότι έπρεπε να του τοποθετήσουν τρεις λάμες στην κάτω χνάθο, καθώς είχε σπάσει σε τρεις μεριές. Το θέμα έφτασε μέχρι και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να ληφθούν και παιδαγωγικά μέτρα κατά του 19χρονου μαθητή πυγμάχου, ο οποίος όχι μόνο τα έβαλε με συμμαθητή του, αλλά προκάλεσε και αναστάτωση σε μια ολόκληρη σχολική κοινότητα. Έχουν κινηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες που χρειάζεται τόσο από το σχολείο, σε συνεννόηση και με το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου, και ήδη η διεύθυνση θα κάνει και τις δικές της ενέργειες, τις ανακριτικές, για να συλλέξει το υλικό που χρειάζεται. Στο μεταξύ, το περιστατικό αναδεικνύεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προτίθεται από τη νέα σχολική χρονιά να ενεργοποιήσει πακέτο μέτρων αντιμετώπισης του μπούλινγκ στα σχολεία. Θα μπορούσε να ήταν μια συζήτηση για τους ιστορικούς κανονισμούς που πρέπει να διέπουν τα σχολιά μας. Ένα συμβόλαιο περισσότερο συνεννόησης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, δηλαδή εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Γονέων με το σχολείο, μαθητών μεταξύ τους, όπου θα μπορούσαν όλα αυτά να αποτελέσουν μια βάση για μια τέλος πάντων συζήτηση για το τι είναι εκείνο που πρέπει να θεωρείται αποδεκτό και τι απαράδεκτο. Το πρόγραμμα θα τεθεί σε σταδιακή εφαρμογή από το Σεπτέμβριο και σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει τη σύνταξη και εφαρμογή σχολικών κανονισμών με τη συμμετοχή και μαθητών. Στόχος του Υπουργείου είναι να μειωθούν δραστικά τα περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς μεταξύ μαθητών με δεδομένα τα αρνητικά στατιστικά στοιχεία, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται στην τέταρτη θέση των ευρωπαϊκών κρατών σε σχέση με την συχνότητα περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού. Θα αλλάξουμε εντελώς θεματική, ενώ ότι τα τέλη Απριλίου τερματίζεται η ισχύς του νόμου Κατσέλη, όχι για όσους έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του. Η ίδια η κυρία Κατσέλη χθες βρέθηκε στην Πάτρα, μίλησε στο Ιόνιαν για τις αλλαγές που έρχονται, χαρακτηρίζοντας απροστάτευτους τους δανειολήπτες που αδυνατούν να εξοφλήσουν τα δάνειά τους, κινδυνεύοντας να χάσουν ακόμη και την πρώτη, ίσως και μοναδική κατοικία. Έχουμε μαζί μας την κυρία Βίβιαν Σαμούρ, η οποία είναι αντιδήμαρχος Πατρέων, έχει πρωτοστατήσει αρκετές φορές σε περιπτώσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας. Να τη δούμε. Καλησπέρα, κυρία Σαμούρη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να με βοηθήσετε και να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές να καταλάβουν τι ακριβώς γίνεται από τα τέλη του Απριλίου. Όταν λέμε τελειώνει ο νόμος Κατσέλη, δεν μπορεί πλέον ο δανειολήπτης, εάν απειλείται να χάσει την πρώτη του κατοικία, να πάει στα δικαστήρια να έρθει σε μια συμφωνία με τις τράπεζες, να μειωθεί το χρέος του ή να αλλάξει κάτι? Είναι απολύτως σαφές ότι και η σημερινή κυβέρνηση λειτουργεί ως εκτελεστικός λογιστής των δανειστών της χώρας, φέροντας εφαρμογή τη μνημονιακή δέσμευση που τη χαρακτηρίζουμε πλέον ακραία και ανάλγητη, όπου απελευθερώνει τους πληστηριασμούς και που αυτό σημαίνει ότι περί τους 140.000 δανειολήπτες και πληστηριασμούς θα δούμε πληστηριασμούς δανειοληπτών να διεξάγονται μέχρι το 2022. Και βεβαίως και λιγότερο ως θράσος μπορεί να θεωρηθεί
η προσπάθεια εφησυχασμού από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων ως προς αυτό το ζήτημα, προτρέποντάς τους να ενταχθούν στο νόμο του 2019, το 4605, του εξοδικαστικού μηχανισμού. Δεν είναι ένας τρόπος να προστατευτεί κάποιος. Ρωτάω και εγώ γιατί δεν γνωρίζω γι' αυτό. Ναι, καταλαβαίνω. Ο οποίος αυτή η νομοθετική διάταξη έχει στεφθεί από πλήρη αποτυχία και αρκεί και μόνο να σας πω ότι από τους 70.000 που ενδιαφέρθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατόρθωσαν να εντάξουν μόλις, δηλαδή το αστείο του θέματος, 2.000 τα στοιχεία, και αυτό βεβαίως δεν οφειλόταν ότι υπήρχαν μικρές λεπτομέρειες που τους πετούσαν έξω, γιατί και αν αυτό συνέβαινε μόνο για μικρές λεπτομέρειες και μικρά πράγματα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν λειτουργούσε πάντα, ότι δεν μπορούσαν να εντάξουν τα στοιχεία τους οι άνθρωποι μέσα, έστω και αν είχαν όλες τις προϋποθέσεις, και ότι οι τράπεζες, το πιο σημαντικό από όλα, ότι οι τράπεζες δεν είχαν υπηρεσία που να λειτουργήσει ως προς αυτό. Και ταυτόχρονα αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μέχρι στιγμής που μιλάμε και από τότε που πέρασε αυτός ο νόμος μέχρι σήμερα πάει ένας χρόνος περίπου, μόνο 350 ρυθμίσεις έγιναν από αυτές όλες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε δε ότι, και το πρόβλημα να το πούμε και αυτό για να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, ότι επί της ουσίας πρόκειται για έναν νόμο που έλεγε ότι θα πρέπει να βρουν τη λύση μεταξύ τους οι δανειολήπτες με τις τράπεζες. Χωρίς να υπάρχει ούτε ένας αντικειμενικός, ας πούμε, παρατηρητή σε όλη αυτή την ιστορία. Που θα μπορούσε ακριβώς να έλεγχε την κατάσταση. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να ακούσουμε την δήλωση της κυρίας Κατσέλη χθες στο Ιόνιο. Αν μία από τις δηλώσεις έχει αξία. Ήταν λάθος να αφαιρεθεί το άρθρο 9 από το νόμο 3869, το νόμο που φέρει το όνομά μου, και να μετατεθεί η απόφαση για τη ρύθμιση των δανείων αλλά και για την προστασία κυρίως της κύριας κατοικίας σε έναν εξοδικαστικό μηχανισμό, όπου αν θέλετε η απόφαση για τη ρύθμιση επαφείται απολύτως στις τράπεζες. Επομένως το αίτημα στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού δικαίου, το οποίο θα υπάρξει από το 1η Μαΐου, είναι να διαφυλαχθεί το δικαίωμα του οφειλέτη, ιδιαίτερα αυτού που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία από πληρωμής χρεών, να προσφύγει στο δικαστήριο, έτσι ώστε να υπάρχει μια εκπροσώπηση και των δικών του δικαιωμάτων σε σχέση με αυτό των πιστωτών. Λοιπόν, κυρία Σαμούρη, τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πάρα πολλές και στο δελτίο του Ιόνιου είχαμε παρουσιάσει πρόσφατα μια γυναίκα που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της. Θέλω να μου πείτε τι πρέπει να κάνει. Βέβαια να πω σε αυτό που μόλις ακούσαμε, ναι, ότι ήταν η μισή αλήθεια, γιατί η αλήθεια η πλήρης είναι ότι το 100% ακόμα και με το νόμο της κυρίας Κατσέλη και όπως αργότερα διαμορφώθηκε και επί υπουργίας του κυρίου Σταθάκη, δεν κατόρθωσε να εντάξει το 100% των πολιτών της χώρας μας που είχαν πρόβλημα, αλλά μόνο το 40%. Μάλιστα. Και όχι βέβαια γιατί υπήρχαν σοβαροί λόγοι, για πολύ μικρούς και ασήμαντους πολλές φορές λεπτομέρειες ή λόγους, και ήταν οι ιστορίες που βλέπαμε να εκτελήσονται και έξω. Μάλιστα. Από τα ειρηνοδικεία. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα για να κλείσουμε. Τι πρέπει να κάνει ένας δανειολήπτης τώρα για να προστατευτεί, αφού δεν μπορεί πλέον να πάει στα δικαστήρια να διεκδικήσει μια συμφωνία? Από τη στιγμή που δεν υπάρχει, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα, δεν θα υπάρχει νομική προστασία, αδιαφορώντας καν για το ύψος του ποσού του δανείου. Δεν έχει όπλο πλέον στα χέρια του. Του εισοδηματός του και το ύψος του ακινήτου που θα πρόκειται να πληστηριαστεί. Όχι βέβαια. Άλλωστε, ένας πραγματικά και με που έχει ανάγκη, που δεν έχει χρήματα, άλλωστε, και αποδεικνύεται ότι δεν έχει, τι πρέπει να κάνει? Δεν νομίζω ότι, εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή με ρωτάτε, και πριν τις 30 Απριλίου που λένε ότι θα σταματήσει εντελώς η προστασία της πρώτης κατοικίας, και τώρα στο διάστημα αυτό που διανύουμε, και τώρα ακόμα επρόκειτο για μια διάταξη φιάσκο αυτή για την οποία μιλάγαμε, τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Δεν είχε αποτελέσματα κανένα. Μόνο λεξούλες ωραία τοποθετημένες η μία δίπλα στην άλλη και το άθροισμά τους ήταν μηδέν. Φοβάστε, δεν θα δηλαδή, μπορεί θα να κάνει τίποτα. Σαν αυτές τώρα, της Ισπανίας που είχαμε πει. Κοιτάξτε να δείτε, το ερώτημα που τίθεται είναι ένα. Πριν δούμε ένα δράμα ανεξέλεκτων διαστάσεων, θα μείνουμε, θα τους αφήσουμε να φανίσουν τις ζωές μας,
ή σκοπεύουμε να αντισταθούμε στεναρά. Μόνο αυτό το ερώτημα τίθεται, να ξέρετε. Διότι εγώ δεν προβλέπω ότι καμία λύση θα δοθεί στο μέλλον σε σχέση με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Νομίζω ότι πλέον οι πληστηριασμοί θα είναι ανεξέλεγκτοι. Μάλιστα. Κυρία Σαμούρη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα, 9 στους 10 Έλληνες δεν έχει τη δυνατότητα σοβαρής αποταμίευσης και οι περισσότεροι από αυτούς αποταμιεύουν ποσά κάτω των 1.000 ευρώ. Αχαΐα, Ηλία, Αιτωλή, Ακαρνανία βρίσκονται στη λίστα με τις χαμηλότερες καταθέσεις στη χώρα. Ενώ στη λίστα με τους πιο γερούς αποταμιευτές είναι η Αρκαδία. Μπορεί οι έρευνες να δείχνουν ότι 7 στους 10 Έλληνες δεν έχουν στην άκρη περισσότερα από 900 με 1.000 ευρώ αποταμίευση από τα απογραφικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, όμως προκύπτει ότι σε κάθε πολίτη αντιστοιχούν 3 τραπεζικοί λογαριασμοί και το μέσο υπόλοιπο αυτών διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 4.000 ευρώ. Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 35 εκατομμύρια ενεργοί τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους έχουν συσσωρευτεί αυτή τη στιγμή περίπου 143 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Έλληνας αυτή την εποχή έχει και τους δικούς τους οικονομικούς νόμους. Έχει το μαξιλάρι, έχει το στρώμα κτλ. Μήπως τώρα σιγά σιγά αυτά τα χρήματα, και έτσι στάθηκε η μεταμνημονική Ελλάδα, εδώ που τα λέμε, με τα χρήματα αυτά, άρα μετακομίζουν από τους χώρους αυτούς στις τράπεζες. Τα πιο γερά πορτοφόλια στην Ελλάδα εμφανίζονται αυτή τη στιγμή να είναι οι περίπου 953.881 κάτοχοι προθεσμιακών καταθέσεων, οι οποίοι μοιράζονται 50 δισεκατομμύρια ευρώ ή περίπου 52.549 ευρώ ανά τραπεζικό λογαριασμό. Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στον πάτο των τραπεζικών καταθέσεων. Για παράδειγμα, στο νομό Αχαΐας υπάρχουν 982.229 τραπεζικοί λογαριασμοί και 2.683 ευρώ η κατάθεση ένα λογαριασμό. Ξέρεις πόσο δίνει η τράπεζα, 50.000 ευρώ που έχω στη δολάρια, 4 ευρώ μου δίνει η τράπεζα. Γιατί δεν παίρνω ένα διαμέρισμα, θα πάρει στην τράπεζα, για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει πολλή ανάπτυξη στην περιοχή, ούτε βιομηχανία, οπότε φυσικό είναι. Στην Ηλία υπάρχουν 413.356 τραπεζικοί λογαριασμοί και 1.065 ευρώ η κατάθεση ένα λογαριασμό. Στην Αιτώλο Ακαρνανία υπάρχουν 569.515 τραπεζικοί λογαριασμοί και 2.603 ευρώ η κατάθεση ένα λογαριασμό. Τέτοια εποχή, όχι, δεν έχει. Οι περιοχές της χώρας με τους κατοίκους που αποδεικνύονται οι πιο γεροί αποταμιευτές είναι η Περιφερειακή Ενότητα της Αθήνας, αλλά και οι κάτοικοι στους νομούς Κυκλάδων, Αρκαδίας και Χίου. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα να το αναλύσουμε με τον οικονομολόγο και πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Παπά. Να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Θεοδόση. Θα σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Για να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Είναι έτσι αυτή η κατάσταση του μέσου Έλληνα, ή θα λέγαμε ότι κάτι τρόμαξε τους Έλληνες, για να τα πούμε απλά λαϊκά, και πήραν τα χρήματα από τις τράπεζες και τα επέστρεψαν στα στρώματα? Δώστε μας λίγο να καταλάβουμε. Κύριε Θεοδόση, στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ταλαιπώρησε για πάρα πολλά χρόνια πάνω από 10 τους Έλληνες και την κρίση προς τις τράπεζες, οι πολίτες απέσυραν τις καταθέσεις τους λόγω αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης. Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης οδήγησε στην απόσυρση των καταθέσεων και τη χρησιμοποίησή τους για την κατανάλωση και όχι για επενδύσεις ή αποταμιεύσεις. Δηλαδή χαλάγανε για το καθημερινό σε μετρητά ό,τι χρειαζόταν. Ακριβώς, ακριβώς. Χαλούσαν για την καθημερινότητά τους τα έτοιμα. Έτρωγαν από τα έτοιμα, να το πούμε με απλά λόγια. Ναι. Αυτή τη στιγμή που έχει αποκατασταθεί κατά κάποιον τρόπο η κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα, γίνεται μια επαναφορά, μικρή όμως, προς τις τράπεζες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εξακολουθήσει να συνεχίζεται αυτή η τάση της επιστροφής των καταθέσεων. Θεωρείτε ότι το γεγονός ότι δεν δίνουν μπόνους οι τράπεζες στο να κατατεθούν χρήματα μετρητά είναι ανασταλτικό για τον φυσικά πολίτη? Και είναι φυσικά και είναι ανασταλτικό. Έπειτα από την απόφαση του προηγούμενου διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κυρίου Ντράγκη, για μείωση των επιτοκίων, φτάνοντας σε μηδενικό επιτόκιο, ακόμα και αρνητικό, αυτό λειτουργεί ως αντικίνητρο να κατατεθούν τα χρήματα στις τράπεζες. Ούτως ή άλλως οι τράπεζες έχουν ήδη αρκετή ρευστότητα, δεν επιθυμούν τόσο πολύ τις καταθέσεις σε ρευστά διαθέσιμα από τους πολίτες, διότι έχουν πουλήσει τα δάνεια σε funds, έχουν ήδη αρκετή ρευστότητα, έχουν πραγματοποιήσει διατραπεζικές συναλλαγές, άρα έχουν χαμηλότερο κόστος στην χρηματοδότηση που εισπράττουν.
Επομένως δεν επιθυμούν σε τόσο μεγάλο βαθμό τις καταθέσεις από τους πολίτες. Τι μπορεί να γίνει τώρα έτσι ώστε ο πολίτης να εμπιστευτεί ξανά την τράπεζα και να καταθέσει τα χρήματά του? Γιατί φοβάμαι ότι και η εγκληματικότητα που βλέπουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων πιθανόν τον τρομάζει και να σου λέει να μην έχω τα χρήματα σπίτι μου, καλύτερα να τα πάω σε μια τράπεζα που είναι εξασφαλισμένα. Είναι πολύ σωστό αυτό. Οι τράπεζες προσανατολίζονται στα αρνητικά επιτόκια, διότι και αυτές πληρώνουν ένα πέναλτι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επειδή διακρατούν πλεονάζοντα ρευστά διαθέσιμα και άρα προσανατολίζονται στην χρησιμοποίηση των ρευστών των πελατών τους σε διάφορα άλλα προϊόντα χρηματοοικονομικής φύσεως, σε αμοιβαία κεφάλαια, σε μετοχές και σε ομόλογα, τα οποία με κατάλληλους συνδυασμούς έχουν ένα ρίσκο με χαμηλό, μεσαίο ή και υψηλό, ανάλογα τι επιθυμεί ο πελάτης. Άρα η τάση είναι σε επενδυτικά προϊόντα, νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και όχι σε απλές καταθέσεις. Οπότε προσπαθούν οι τράπεζες να οδηγήσουν τον πελάτη να επενδύσει σε ένα προϊόν λίγο πιο μακροπρόθεσμο. Ακριβώς. Μακροπρόθεσμη επένδυση, μεσομακροπρόθεσμη απόδοση. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε, αντικατοπτρίζει αυτά τα αποτελέσματα της έρευνας, αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα? Έχει ο Έλληνας χρήματα, θεωρείται, στο στρώμα? Θεωρώ ότι ο Έλληνας έχει κάποια λίγα χρήματα στο στρώμα. Υπάρχουν και κάποια χρήματα στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι υπάρχει και αρκετό, επιτρέψτε μου την έκφραση, μαύρο χρήμα. Η φοροδιαφυγή γενικότερα στην Ελλάδα ζει και βασιλεύει σε μεγάλο βαθμό. Όμως δεν είναι κατάλληλη η επένδυση αυτή τη στιγμή, θεωρώ, σε τραπεζικές καταθέσεις λόγω του χαμηλού επιτοκίου. Μπορεί να αυξήθηκαν οι καταθέσεις σύμφωνα με την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, όμως οι προθεσμιακές καταθέσεις, να το επισημάνω και αυτό, μειώθηκαν. Είναι πολύ βασικό που λέτε. Μειώθηκαν τα κλειστά χρήματα που λέγαμε παλιά οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Μάλιστα. Μειώθηκαν. Επομένως δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει συνέχιση σε αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα λέμε. Δυστυχώς όμως ο χρόνος ενός δελτίου, καταλαβαίνετε, είναι περιορισμένος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπά. Μας βοηθήσατε να καταλάβουμε αρκετά πράγματα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ. Τώρα, υπέρ της μίας και ενιαίας περιφέρειας Πελοποννήσου τάχθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρήστος Δήμας και βουλευτής Κορινθίας το Σάββατο στην Καλαμάτα. Η τοποθέτηση αυτή υπόθηκε στο πρώτο Root Lab στο Μέγαρο Χορούς, το φόρουμ που συμμετείχε. Η άποψη δεν βρήκε σύμφωνο τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα. Την πρόταση να ταυτιστεί η Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου με την Γεωγραφική έκανε ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας από το πρώτο Root Lab που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα. Στο φόρουμ που έγινε στο Μέγαρο Χορού της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας με θέμα «Καινοτομία ναι, αλλά σε ποιο πλαίσιο», ο κ. Δήμας δήλωσε πως εάν υπάρχει μια ενιαία Πελοπόννησος θα λυθούν ζητήματα ουσιαστικά, όπως το θέμα των σκουπιδιών και η τουριστική πολιτική, αναφέροντας πως αυτή η ανορθογραφία θα πρέπει να τελειώνει. Έχει φτάσει η στιγμή όπου πρέπει να διορθωθεί η ανορθογραφία που υπάρχει μεταξύ Διοικητικής Περιφέρειας Πελοποννήσου και Γεωγραφικής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Άρα ο κύριος Μαρλαφέκας που είναι από την Αχαΐα είναι Πελοποννήσιος, αλλά είναι στη Διοικητική Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι πρέπει η Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου με τη Γεωγραφική να ταυτίζονται. Η άποψή του δεν βρήκε ωστόσο σύμφωνο τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, που δήλωσε πως το γεγονός ότι υπάρχουν διοικητικά διαφορετικές περιφέρειες στην Πελοπόννησο δεν είναι το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια ενιαία περιφέρεια, διότι η Πάτρα πλέον γίνεται μια ενιαία πόλη με την Άφαλστο, με το Μεσολόγιο. Πού θα πάει η Τολοκαρνά ενιαία, αλήθεια? Στην Λαμία, στην περιφέρεια Λαμία θα πάει. Στην περιφέρεια Αστερά Ελλάδος θα πάει. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Εμείς προχωράμε μια συνεννόηση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με τον κύριο Φαρμάκη, σε ζητήματα τα οποία είναι κοινά. Είμαστε η περιοχή με τη μεσογειακή διατροφή, θα δούμε τον τουρισμό. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Και ας υποστηριχθεί και η Τρίπολη, μια πόλη η οποία έχει υποστεί πολύ μεγάλο κλατασμό από την κρίση όλα αυτά τα χρόνια, κύριε καθηγητά. Πάντα ήταν ένα διοικητικό κέντρο.
Παρά την διαφωνία για το θέμα, και οι δύο δήλωσαν πως υπάρχουν περισσότερα θέματα στα οποία και συμφωνούν. Στόχος του φόρουμ, άλλωστε, ήταν να αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο ανταλλαγής γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών σε διάφορα θεματικά πεδία και ταυτόχρονα να μετατραπεί σε ένα κοινό σημείο συνάντησης και δικτύωσης επαγγελματιών και φορέων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής της οικονομίας. Λοιπόν, αυτές ήταν οι εικόνες και τα όσα υπόθηκαν στο πρώτο Rootlab που έγινε το Σάββατο στην Καλαμάτα, συνδιοργανωτές το Ιόνιον και η Περιφέρεια βέβαια Πελοποννήσου. Υπέρ της μιας ενιαίας περιφέρειας της Πελοποννήσου τάχθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Δήμας, διαφώνησε ο κύριος Νίκας. Να συνδεθούμε με την Καλαμάτα, τη Στέβη Κουτσουδάκη, τη συνάδελφο, μαζί μου και ο Νίκος Γιαπρακάς, να τους καλησπερίσω. Στέβη, καλησπέρα σε σένα πρώτα. Καλησπέρα Τάσο, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Νίκο, καλησπέρα και εσύ. Λοιπόν, Στέβη, είδαμε τι ακριβώς υπόθηκε και τη διαφωνία του κυρίου Νίκα, έτσι. Έτσι ακριβώς, Τάσο. Είδαμε λοιπόν ότι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρήστος Δήμας το Σάββατο από την Καλαμάτα τάχθηκε υπέρ της μιας ενιαίας περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο κύριος Δήμας είπε ότι πρέπει να διορθωθεί αυτή η ανορθογραφία μεταξύ διοικητικής και γεωγραφικής περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς πρέπει ουσιαστικά να ταυτίζονται. Ωστόσο, είδαμε ότι ο κύριος Νίκας είχε αντίθετη άποψη. Ανέφερε πως δεν μπορούμε να πάμε σε μια ενιαία περιφέρεια. Χαρακτηριστικά, είδαμε ότι δήλωσε πως είναι μια ενιαία πόλη με την Άφακτο και την Τολοκαρνανία. Και ουσιαστικά αυτό που δήλωσε είναι ότι τι θα γίνει η Τολοκαρνανία. Ωστόσο, ο κύριος Χρήστος Δήμας, είδαμε ότι του απάντησε ότι η Τολοκαρνανία μπορεί να πάει στη στερεά Ελλάδα. Ωστόσο, ο κύριος Νίκας τόνισε ουσιαστικά ότι πρέπει να υποστηριχτεί επιτέλους και η Τρίπολη. Άλλαξε και την ατζέντα, πήγε στον τουρισμό, πήγε και στη στήριξη της Τρίπολης. Νίκο Γιαπρακά, καλύπτεις χρόνια ρεπορτάζ στην περιφέρεια, γνωρίζεις, έχεις συναντήσει στο παρελθόν τέτοιες συζητήσεις, έτσι. Δεν είναι καινούργια αυτή η πρόταση την οποία ακούσαμε από τον κύριο Δήμα, δεδομένου ότι σχετικά πρόσφατα, αν θέλεις, Τάσο, το 2017 είχαμε μια αντίστοιχη πρόταση από τον κύριο Τζαβάρα από την περιοχή της Ηλίας. Ο κύριος Τζαβάρας τι είχε προτείνει τότε, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία ήταν 17 Οκτωβρίου του 2017, είχε προτείνει την απόσχηση της Ηλίας, του νομού Ηλίας από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την προσάρτησή της στην Πελοπόννησο. Αυτό βέβαια θα σήμαινε αυτομάτως την διάλυση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και αναγκαστικά πλέον τον σχηματισμό μιας ενιαίας περιφέρειας Πελοποννήσου και βέβαια από εκεί και πέρα την Ετωλοακαρνανία να την βλέπουμε στην περιφέρεια της στερεάς Ελλάδος. Τότε μάλιστα υπήρχαν αρκετές αντιδράσεις, Τάσο, για τα όσα είχε πει ο κύριος Τζαβάρας και από τον τότε περιφερειάρχη, τον κύριο Απόστολο Κατσιφάρα, ο οποίος είχε ταχθεί κατά μια τέτοιας πρότασης βέβαια και γενικώς είδαμε ότι δεν σηκώθηκε εκ νέου θόρυβος. Τώρα έχουμε την πρόταση αυτή από τον κύριο Δήμα, αν μη τι άλλο είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Μην ξεχνάμε ότι ίσως σιγά σιγά να δούμε να αρχίζουν να γίνονται και συζητήσεις εκ νέου για την τοπική αυτοδιοίκηση και για το πώς θα πρέπει να είναι ο σχεδιασμός του χάρτη της χώρας. Δεν ξέρουμε βέβαια κατά πόσο υπάρχει πολιτική βούληση για να προχωρήσει κάτι τέτοιο, γιατί χρειάζεται σίγουρα και πολιτική βούληση. Λες κάποια στιγμή να ανοίξει ξανά αυτή η συζήτηση, Νίκο, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι ακόμα και σε επίπεδο δήμων ότι υπάρχουν κάποιες φωνές σε κάποιες περιοχές για προβλήματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί εξαιτίας του μοντέλου που έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Επομένως, δεν ξέρουμε αν στη συνέχεια γίνει αποδεκτή κάποια ρύθμιση για τους δήμους αυτούς και δούμε να υπάρχει συνέχεια και στις περιφέρειες. Στέφη, έναν γρήγορο απόϊχο από την συνδιοργάνωση του Ιόνιον με την εφημερίδα Ελευθερία, να το τονίσουμε αυτό, από την Καλαμάτα του πρώτου Rootlab. Πραγματικά νομίζω ότι είδαμε ένα δυναμικό παρόν των πολιτών από τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Είδαμε πάρα πολλές καινούργιες ιδέες και καινοτόμες για την επιχειρηματικότητα. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση και αναμένουμε να δούμε και άλλες παρόμοιες δράσεις στην συνέχεια και στην πορεία. Μάλιστα. Νίκο, θεωρείς ότι θα είχε αξία μια τέτοια συζήτηση αν άνοιγε σχετικά με τις περιφέρειες? Ενώ πρακτικά θα βοηθούσε σε κάτι μια τέτοια αλλαγή? Είναι... Γιατί καλύπτεις ρεπορτάζ. Είναι μεγάλο το ζήτημα, Τάσο, δεδομένου ότι έχουμε αυτή τη στιγμή δύο πόλους, έτσι. Είναι η Πάτρα και η Τρίπολη στην Πελοπόννησο. Ποια από τις δύο περιοχές θα ήταν η έδρα της νέας περιφέρειας? Ήταν η Τρίπολη που είναι ιστορικά, αν θέλεις, η έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου, ή η Πάτρα που είναι μεγάλο διοικητικό και οικονομικό κέντρο? Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν.
Λοιπόν, καλοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Στέβη, Νίκο, καλό βράδυ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος ο πολιούχος του πύργου Άγιος Χαράλαμπος. Εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και εκατοντάδες πιστοί συνέρευσαν στον Ιερό Ναό για να παραστούν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Το παρόν έδωσαν και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, όπως και η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά. Το Ιόνιαν μετέδωσε σε απευθεία σύνδεση τις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με κάθε επισημότητα, λαμπρότητα αλλά και θρησκευτική κατάνοιξη γιόρτασε ο πύργος τον πολιούχο του Άγιο Χαράλαμπο. Το πρωί της Δευτέρας τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία και πανηγυρική θεία δοξολογία, όπου το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πολιτιακών και πολιτικών αρχών, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και πλήθος κόσμου. Η εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους μεταφέρθηκε τις τελευταίες ημέρες από τον Αίδριο, όπου βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής. Η ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε σε εκδηλώσεις ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ενώ παραβρέθηκε και η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φόφη Γεννηματά. Μια σελίδα καινούρια ξεκινάει. Είμαστε καινούρια δημοτική αρχή. Είναι η πρώτη μας γιορτή προς τιμήν του Αγίου Χαραλάμπους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υλοποιώντας το ΣΥΝ Αθηνά και Χειρακίνη, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα για την πόλη μας, θα αλλάξουν τα πράγματα για τη χώρα. Στη σημερινή εορταστική μέρα, οι ευχές για χρόνια πολλά και μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική κοινωνία δεν είναι παρά η προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα για να ξαναφέρουμε τον τόπο μας και την πατρίδα μας εκεί που πραγματικά μας αξίζει. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν με υγεία, με οικογενειακή ευτυχία, με προκοπή, με αγάπη και πολλά χαμόγελα. Και εύχομαι οι Έλληνες ενωμένοι να καταφέρουμε επιτέλους να πάμε την Ελλάδα μπροστά και να αφήσουμε πίσω ό,τι μας χωρίζει και μας καθυλώνει στο χτες. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις χωροστάτησαν ο Μητροπολίτης Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κ. Δανιήλ, ο Μητροπολίτης Λαρίσκης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο Επίσκοπος Ανδρούσης κ. Κωνστάντιος, ο Μητροπολίτης Ηλίας κ. Γερμανός και ο Επίσκοπος Ολένης κ. Αθανάσιος. Μετά τη διαδοξολογία ακολούθησε λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Ο Άγιος Χαράλαμπος αποτελεί τον πολιούχο της πόλης του Πύργου, αφού σύμφωνα με την παράδοση έσωσε την πόλη από τον κίνδυνο της Πανούκλας. Στο σημείο που σταμάτησε η επιδημία, κατασκευάστηκε το εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους. Μέσα στο ναό φυλάσσεται η εικόνα του Αγίου, η οποία δωρήθηκε το 1687 από την οικογένεια Βιλαέτη, την οποία είχαν φέρει μαζί τους από την περιοχή Βελάτης Υπήρου. Το Ιόνιαν μετέδωσε σε απευθεία σύνδεση τις θρησκευτικές εκδηλώσεις από την Ηλιακή Πρωτεύουσα. Και τα φιλιατρά όμως γιόρτασαν παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον Πολιούχο και Προστάτη του Άγιο Χαράλαμπο. Πλήθος πιστών ακολούθησε τη λιτάνευση της εικόνας, ενώ όλοι έστειλαν τις ευχές τους για την ημέρα. Ο ελληνικός στρατός είναι αξιόμαχος, είπε ο αρχηγός ΓΕΣ Χαράλαμπος Λαλούσης από τα Φιλιατρά, όπου και βρέθηκε για τις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της πόλης Αγίου Χαραλάμπους. Η χαρά του Αγίου που λάμπει, εύχομαι σε όλους να δίνει δύναμη, ελπίδα. Εγώ χαίρομαι που έχουμε σήμερα ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού στα Φιλιατρά, στο μέρος που γεννήθηκα. Αυτό το μήνυμα που θέλω να πω σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα είναι ότι ο ελληνικός στρατός είναι έτοιμος, είναι αξιόμαχος και να αισθάνονται την ασφάλεια που τους παρέχουμε. Ο ελληνικός στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρή δύναμη αποτροπής και είναι έτοιμες να διασφαλίσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Για την πόλη των Φιλιατρών, για τον Άγιο Χαραλάμπο, είναι μεγάλη χαρά και τιμή σήμερα που βρίσκεται και ο εορταζόμενος αρχηγός του στρατού μαζί μας. Και είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι και του ευχόμαστε καλή θητεία, καλό κουράγιο και ό,τι καλύτερο Άγιος Χαράλαμπος να είναι προστάτης του.
Πιστοί από όλη την Πελοπόννησο βρέθηκαν ήδη από το απόγευμα της Κυριακής στα Φιλιατρά για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την Δευτέρα με την λιτάνευση των Αγίων Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Χαραλάμπου σε κεντρικές οδούς, με την συνοδεία των Φιλαρμονικών, του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, των Γαργαλιάνων και της Κυπαρισίας, μπάντας του στρατού, καθώς και αντιπροσωπείας των ενόπλων δυνάμεων και μαθητών σχολείων. Γιορτάζουν τα Φιλιατρά, γιορτάζει η Τριφυλία. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, υγεία και δύναμη. Και όπως και ο Σεβασμιότατος Τριφυλίας και ο Αρχηγός του Στρατού είπαν ότι η Εθνική Κυριαρχία είναι διαπραγμάτευση, έτσι και η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική δημοκρατία εγγυάται ότι η Εθνική μας Κυριαρχία είναι διαπραγμάτευση. Ο προστάτης της πόλης των Φιλιατρών είναι η ζωή, είναι η ιστορία, είναι η ψυχή των Φιλιατρινών και όλων των κατοίκων της περιοχής. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και ο Άγιος Χαράλαμπος να είναι βοήθεια σε αυτόν τον πλούσιο τόπο των Φιλιατρών και της Τριφυλίας. Σε όλους τους Φιλιατρινούς, χρόνια πολλά, τους απανταχού της γης και ιδιαίτερα σε αυτούς που φέρνουν και το όνομα Χαράλαμπος στη Χαραλαμπία, να είναι πολύχρονοι, με υγεία βοηθιά μας ο Άγιος. Μετά το πέρας των θρησκευτικών τελετών, ακολούθησε δεξίωση από τον Δήμο Τριφυλίας, όπου τίμησαν τον Αρχηγό Στρατού. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την τιμή. Θα πω και δύο λόγια πέρα την πλακέτα σας, την δίνουμε πολύ αγάπη και τίμηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μικρές τοπικές κοινωνίες όπου γιορτάζουν και είναι πάντα πολύ σημαντικές αυτές οι τοπικές γιορτές. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα τώρα. Το πρώτο Root Lab που συνδιοργάνωσαν το Ionian και η Εφημερίδα Ελευθερία της Καλαμάτας είναι γεγονός. Οι πόρτες του άνοιξαν το Σάββατο στην πόλη όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, workshops και ένα φόρουμ. Βασικό θέμα συζήτησης, η στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Με τους παρευρισκόμενους να δηλώνουν πως αποκόμισαν πολλά από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας αποτέλεσε την βάση συζήτησης στο φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα και στο πλαίσιο του πρώτου Root Lab. Ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας παρουσίασε τα βήματα της κυβέρνησης με στόχο την σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την αγορά εργασίας, ενώ αναφέρθηκε και στο Μητρό Νεοφύους Επιχειρηματικότητας που ήδη προχωρά. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου όλες οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα εγγράφονται με απλή διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικά να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα για νεοφυείς επιχειρήσεις, να υπάρχει ένας τρόπος να συνεργαστούμε όλοι, να υπάρχουν συνέργειες και πλέον αυτό να γίνει κάτι εφαρμόσιμο. Για να αλλάξει η εικόνα που έχει να παρουσιάσει η χώρα ως προς την στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, θα πρέπει το κράτος να αλλάξει βηματισμό. Αν δεν αλλάξει το κράτος μας, αν δεν αλλάξει η δημόσια διοίκηση, αν δεν αλλάξουμε ως κράτος περπατησιά, είμαστε καταδικασμένοι. Όσα και επιδοτήσεις να δίνουμε, όταν δεν ξαναδώσουμε εμπιστοσύνη εμείς στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση εμάς, στις τράπεζες, οι τράπεζες εμάς, δεν προχωράμε. Στόχος του Root Lab να αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, καθώς και καλών πρακτικών. Είμαι πολύ αισιόδοξο τελικά για αυτή τη χώρα. Είμαι πολύ αισιόδοξο γιατί τελικά βλέπει νέα παιδιά που πραγματικά κάνουν προσπάθεια. Ακούσαμε μέχρι τώρα εξαιρετικά σε απόψεις από νέα παιδιά και όχι μόνο απόψεις αλλά πρωτοβουλίες συγκεκριμένες. Είναι ένα βήμα προς τα μπρος, σίγουρα ένα βήμα προς τα μπρος. Θεωρώ ότι όλοι θα φύγουν από εδώ με μεγαλύτερη αισιοδοξία, με μεγαλύτερη δύναμη. Η Ελλάδα αλλάζει. Η δημιουργία, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα είναι λέξεις άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και παρατηρούμε ότι οι νέοι παίρνουν τις τύχες στα χέρια τους. Οι ομιλητές έδωσαν από την σκηνή του μεγάλου χορού τον καλύτερό τους εαυτό, θέλοντας να εμπνεύσουν τους παρευρισκόμενους ώστε να κάνουν το δικό τους όνειρο πράξη. Πολύ όμορφη εμπειρία, ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, ιστορίες ανθρώπων που μπορούν να μας κάνουν καλύτερους. Ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτό το εγχείρημα. Πιστεύω ότι
ότι είναι μια πολύ καλή διοργάνωση και θα πρέπει να συνεχιστεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Μια καλή ενέργεια από τους φορείς που τη διοργάνωσαν, ώστε να μπορούμε να πάρουμε και άλλο κόσμο μαζί μας σε αυτό το Root Lab, το ταξίδι. Φεύγω πολύ ενθουσιασμένη, αρχικά με την οργάνωση του Root Lab, με την πρωτοβουλία, γιατί νομίζω ότι όσο περισσότερα βρισκόμαστε οι νέοι να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να εμπνεύσουμε νέα παιδιά. Το πρώτο Root Lab που διοργανώθηκε από την τηλεόραση του Ionian και τον δημοσιογραφικό οργανισμό Ελευθερία με την στήριξη 4 ακόμη φορέων πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα και ήδη προετοιμάζονται οι επόμενες τάσεις σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου. Λοιπόν, ο καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κ. Παναγιώτης Λαργόβας, ο οποίος ήταν και συντονιστής του φόρουμ στο Root Lab, είναι μαζί μας. Να συνδεθούμε, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους όσους μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, μιλάμε όλοι για αυτό το πρώτο Root Lab. Θέλω να μου πείτε πρακτικά τι μπορεί να πάρει ένας νέος επιχειρηματίας, μια επιχείρηση από ένα τέτοιο σημαντικό φόρουμ. Πρώτα-πρώτα μπορεί να δει βέλτιστες πρακτικές όπως παρουσιάστηκαν και στην Καλαμάτα, στη διάρκεια του Root Lab, και να δει ότι πλέον δεν είναι απόψεις, γνώμες κτλ, αλλά είναι πραγματικές δράσεις, οι οποίες έγιναν, μάλιστα οι περισσότερες από αυτές που παρουσιάστηκαν, έγιναν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Και αν θέλετε, αυτό ήταν και μια πίεση, λόγω εξαιτίας μάλλον της κρίσης, νέοι άνθρωποι προσπάθησαν να βελτιώσουν τους εαυτούς τους, να βελτιώσουν τις προσδοκίες τους και τη θέση τους στην οικονομία και στην κοινωνία, και έτσι έκαναν επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, στην τεχνολογία, στην ιατρική, στον κοινωνικό τομέα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Έλληνας πραγματικά έχει τις δυνατότητες. Έχει τις δυνατότητες, το έχει αποδείξει όταν πηγαίνει στο εξωτερικό. Είναι καιρός αυτό το πράγμα να αρχίσει να ανθίζει και στην Ελλάδα. Νομίζω έχουμε οριμάσει ως κοινωνία και πρέπει από εδώ και πέρα η ανάπτυξη να οφείλεται σε τέτοιου είδους δράσεις. Και όχι στην κατανάλωση ή το παραγωγικό πρότυπο που είχαμε στο παρελθόν. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θεωρείτε δηλαδή, κύριε καθηγητά, ότι τέτοιες δράσεις δίνουν χειροπιαστά εργαλεία σε όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να κάνουν αυτό το επιχειρήν πράξη δηλαδή? Ναι, δίνουν χειροπιαστά εργαλεία, παρά τα προβλήματα. Κανείς δεν λέει ότι δεν υπάρχουν, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, ιδιαίτερα στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση, στη γραφειοκρατία. Εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα δυσκολίες στην εξέβρεση χρηματοδοτικών εργαλείων. Δεν υπάρχουν, οι τράπεζες ακόμα δεν συμβάλλουν τόσο πολύ στη μικρομεσαία επιχείρηση και στους νέους ανθρώπους. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν δυνατότητες και μπορούν να ξεπεραστούν προβλήματα και να καταλήξουμε σε πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, βοηθήστε με να καταλάβω, σε περιπτώσεις που μια επιχείρηση μέσα από αυτό το πρώτο Root Lab, σαφώς θα βγήκαν κάποια πράγματα, μια επιχείρηση θέλει να επενδύσει, θέλει να κάνει πράγματα, τι πρέπει να κάνει, πού πρέπει να αποτανθεί, θέλει στα χρόνια τα δύσκολα να δημιουργήσει? Πρέπει πρώτα-πρώτα να βρει τα εργαλεία εκείνα, όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να δικτυωθεί συμμετέχοντας σε διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν σαν στόχο να γεφυρώσουν τις ελλείψεις που υπάρχουν στην οργάνωση, στην λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Μπορεί να αποταθεί λοιπόν σε διάφορες τέτοιες δομές, να ξεκινήσει σε μια θερμοκοιτίδα, κάτω από μια ομπρέλα μιας τέτοιας δομής, και στην πορεία να μπορέσει να βγει προς τα έξω. Σαφώς να χρησιμοποιεί και την τεχνολογία, φαντάζομαι, η οποία είναι απαραίτητη στα χρόνια μας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, την τεχνολογία πρέπει να, και προσφέρεται η τεχνολογία, γιατί μπορεί να ξεπεράσει εμπόδια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Σας παρακολουθήσαμε και ως συντονιστή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.
Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από τον κύριο καθηγητή. Εμείς να πάμε τώρα να επιστρέψουμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στην περιφέρεια, σας το είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας. Σκηνές που παραπέμπουν σε αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν στην Ακροκόρινθο, όταν σκληροί κακοποιοί άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών ύστερα από άγρια καταδίωξη. Σύμφωνα με τα μέχρι ώρας στοιχεία, κατηγορούνται για ένοπλη ληστεία σε τράπεζα της Μεσσηνίας που είχαν αποσπάσει πάνω από 200.000 ευρώ, ενώ εκκρεμούν και αντάλματα σύλληψης για ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην Πάργα. Είναι η στιγμή που άνδρες του ΕΚΑΒ μεταφέρουν στο ασθενοφόρο από την απόκριμνη χαράδρα της Ακροκορίνθου τους δύο τραυματισμένους ένοπλους ληστές. Είχε προηγηθεί ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο και ενός ακόμη συνεργού τους και αντρών της αστυνομίας. Οι σκηνές που παραπέμπουν σε αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ακροκόρινθο, όταν σκληροί κακοποιοί άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών ύστερα από άγρια καταδίωξη. Οι αρχές ήταν στα ίχνη τους εδώ και μέρες και έστησαν μπλόκο επιχειρώντας να ελέγξουν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δράστες. Όταν κατάλαβαν ότι ήταν περικυκλωμένοι, άνοιξαν πυρ κατά των αστυνομικών, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με αποτέλεσμα δύο από τους καταζητούμενους να τραυματιστούν. Αυτό δείχνει ότι η δουλειά των αστυνομικών είναι πάντα επικίνδυνη. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τα παιδιά της ασφάλειας και της ΟΠΚΕ, οι οποίοι υπερέβαλαν αυτόν αυτές τις δύο μέρες, χωρίς να έχουν φόβο για τη ζωή τους και κατάφεραν να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Πάντα δείχνουν υπερβάλλον ζήλο προκειμένου να καταπατάξουν την εγκληματικότητα στη χώρα μας. Ως ένας αστυνομικών υπαλλήλων θέλουμε να τους συγχαρούμε από την καρδιά μας, να τους ευχαριστήσουμε που δείχνουν πόσο σημαντικό επάγγελμα και πόσο σημαντικό λειτουργήμα είναι η αστυνομία και ο Έλληνας αστυνομικός για την κοινωνία μας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τρεις συλληφθέντες, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με τα μέχρι ώρα στοιχεία, κατηγορούνται για ένοπλη ληστεία σε τράπεζα της Μεσσηνίας, όπου είχαν αποσπάσει πάνω από 200.000 ευρώ, ενώ εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης για ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Πάργα και σε βάρος ενός συλληφθέντα ένταλμα σύλληψης για σύσταση συμμορίας, ληστεία και αρπαγή. Σε έρευνες στα σπίτια των δύο από τους τρεις συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετικό όπλο και πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM. Να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πολλά είναι τα περιστατικά εγκληματικότητας που καταγράφονται και στη Ζάκυνθο. Η δράση των διαλυκτών πολλές φορές καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας, αποδεικνύοντας το θράσος κάποιων δραστών που δεν διστάζουν να επιτεθούν ακόμη και νωρίς το απόγευμα. Ένα τέτοιο βίντεο παρουσιάζεται απόψε από το Ionian. Τέσσερις άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους, φτάνουν σε σπίτι στην περιοχή του Καλαμακίου. Κρατώντας έναν λωστό αποφασιστικά, κινούνται προς την πόρτα και μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι ακόμα ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που βγαίνει στη δημοσιότητα και δείχνει καρέ-καρέ την δράση διαρρηκτών στη Ζάκυνθο. Το συγκεκριμένο βίντεο δείχνει τα όσα έγιναν στις 15 Δεκέμβρη, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα, όταν οι δράστες κατάφεραν να μπουν στο σπίτι και να αρπάξουν χρηματοκιβώτιο με μεγάλο χρηματικό ποσό. Δύο φορές έχω επισκεφθεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχω συναντηθεί με τον Υπουργό, τον κύριο Οικονόμου, όπως και με τον Αρχηγό της Ειδικής Αστυνομίας, τον κύριο Καραμαλάκη. Έχω θέσει όλα αυτά τα ζητήματα της εγκληματικότητας και της βαριάς εγκληματικότητας, η οποία υπάρχουν στη Ζάκυνθο, ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από το Υπουργείο για να υπάρξουν προσλήψεις προσωπικού, και αυτό το είδαμε και το τελευταίο διάστημα ότι έχει γίνει με την πρόσληψη τουλάχιστον 1.500 αστυφυλάκων οι οποίοι έχουν γίνει. Όμως δυστυχώς δεν φτάνουν, δεν επαρκούν, γιατί αυτοί διοχετεύονται οι περισσότεροι σε μεγάλες πόλεις που υπάρχει πολύ μεγάλη εγκληματικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στην επαρχία δεν υπάρχει. Τουλάχιστον 7 σπίτια στο Καλαμάκι έχουν γίνει στόχος διαρρηκτών, ενώ πρόσφατα ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στον Άγιο Δημήτρη. Στο Στόχαστρο, πολλές οικίες και στην ευρύτερη περιοχή των χωριών της Ρίζας, σε Κυψέλη, Γερακαρία, Τραγάκη, αλλά και στην πόλη της Ζακύνθου. Οι καταγγελίες είναι καθημερινές, με τους Ζακυνθινούς να δηλώνουν πως φοβούνται, μιας και οι δράστες χτυπούν ακόμα και μέρα μεσημέρι. Με τις νέες προσλήψεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να γίνονται, για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τα τμήματα και στην επαρχία, θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη τύχη το επόμενο διάστημα, ω
όσο θα βλέπουμε και το πρόβλημα ότι διωγγώνεται και το Υπουργείο θα αντιληφθεί ότι πρέπει οι προσλήψεις να γίνουν πιο πολλές και πιο πολλά στελέχη να έρθουν και στην επαρχία. Η υποστελέχωση της ελληνικής αστυνομίας φαίνεται να είναι βασική αιτία της έξαρσης της εγκληματικότητας, με την ενίσχυση στο νησί να αναμένεται από το καλοκαίρι, όταν και η τουριστική κίνηση θα κάνει πλέον επιτακτική την ανάγκη καλύτερης αστυνόμευσης. Και από τα Επτάνησα θα πάμε στην Αργολίδα. Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτική αποθήκη στο Άργος, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία κινδύνεψε και ο ίδιος ο φερόμενος ως εμπριστής. Είναι η στιγμή που άνδρες της πυροσβεστικής σβήνουν και τις τελευταίες φλόγες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτική αποθήκη έξω από το Άργος. Εντύπωση προκαλούν τα λόγια του ιδιοκτήτη της αποθήκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά ήταν εμπρισμός, κίνηση του αλλοδαπού που φιλοξενούσε μέσα για να τον εκδικηθεί επειδή του ζήτησε να φύγει. Όπως περιγράφει μπροστά στην κάμερα, λίγο νωρίτερα τον είχε απειλήσει με μαχαίρι. Όχι, για εμπρισμό. Το έκανε επίτηδες γιατί είπα να φύγει από το σπίτι. Α, για να σας εκδικηθεί δηλαδή. Ακριβώς. Και είχε και μαχαίρι. Σας απείλησε. Αν πήγαινα κοντά του, είχε έτοιμο το μαχαίρι. Ευτυχώς που ήρθε ο αστυνόμος και τον κράτησε. Από ό,τι φαίνεται, πριν τη φωτιά είχε προηγηθεί ένταση και τσακωμός μεταξύ του ιδιοκτήτη της αποθήκης και του αλλοδαπού. Εδώ τα πιάτα γιατί είναι σπασμένα. Δεν τα σπασε αυτός. Δεν ποιος ξέρει. Εδώ κοιμότανε. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ενώ κινδύνεψε και ο ίδιος ο φερόμενος ως εμπριστής. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε με περιπολικό της αστυνομίας στο αστυνομικό τμήμα του Άργους. Στην Καλαμάτα θα πάμε τώρα, καθώς κλειστό είναι το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, ενώ ζήτημα τέθηκε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ενημέρωσε πως στόχος είναι η άμεση επαναλειτουργία της δομής μέσα στον επόμενο μήνα. Ενώ ο Δήμος προσπαθεί να βοηθήσει και άλλες δράσεις της ομάδας πολιτών που έχουν ανάγκη. Το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Καλαμάτας, που είναι κλειστό εδώ και καιρό, θα επαναλειτουργήσει με επικαιροποιημένα τα στοιχεία των ωφελούμενων και με τη βοήθεια εθελοντών. Πράγματι, και το είπα ευθέως, ότι το Δημοτικό Παντοπολείο το τελευταίο 1,5 μήνα, θα έλεγα, πριν από τα Χριστούγεννα, δεν λειτουργεί στο ρυθμό που λειτουργούσε στο προηγούμενο διάστημα. Και οι λόγοι είναι δύο. Από τη μία, ο πρώτος λόγος είναι ότι στηρίχθηκαν αυτό το διάστημα και από τα ΤΕΒΑ, γιατί είχαμε, αν θυμάστε, και πριν τα Χριστούγεννα, πάλι έγινε διανομή τροφίμων. Ο Δήμος, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα υποστήριξης αυτών των ανθρώπων, των πλέον περίστατων ανθρώπων της πόλης μας, τους διέθεσε και κρέας μετά τις αποφάσεις της Οικονομικής μας Επιτροπής. Πάλι υπάρχει διανομή των ΤΕΒΑ, όπως είπαμε. Και ο δεύτερος λόγος, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το διάστημα υπήρξε μια υποστήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης άφησε υπονοούμενα για αδιαφάνεια και μη χρηστή διαχείριση μέχρι τώρα. Διαχειριζόμαστε τέτοια θέματα και ευαίσθητα, αλλά και με κάποιο οικονομικό περιεχόμενο. Έχω λοιπόν ζητήσει από τις υπηρεσίες την επικαιροποίηση των ωφελουμένων στο Δημοτικό Παντοπολείο, όπως και την επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών που τυχάνουν της πρόνοιας του Δημοτικού Ιατρείου, του Δημοτικού Φαρμακείου, έτσι ώστε αυτά που δίδουμε, πολλά ή λίγα, να φτάνουν εκεί που πρέπει. Σε κάθε περίπτωση, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παρατήρησε ότι θα λειτουργήσει στηριγμένος στις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της χρηστής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, στο Δήμο Καλαμάτας θα λειτουργήσουν και άλλες δομές στήριξης για τους πολίτες που έχουν ανάγκες. Υπηρεσίες και δημόσια κτίρια προσβάσιμα σε όλους ήταν το μήνυμα εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης στην εκδήλωση κοπής της πίτας της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ Πελοποννήσου. Τα πρώτα έργα προσβασιμότητας είναι γεγονός, με αρκετά να δρομολογούνται το προσεχές διάστημα. Αυτοδιοίκηση για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία είχε η εκδήλωση κοπής της πίτας της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου. Δεν νοείται να μην έχουν πρόσβαση ανάπηροι σε δημόσια κτίρια και υπηρεσίες, υπογράμμισε στο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, ενημερώνοντας και για την έναρξη λειτουργίας του ανελκυστήρα που τοποθετήθηκε στο κτίριο της Περιφέρειας.
Και πρέπει επιτέλους να αφήσουμε τα λόγια και τα λόγια να γίνουν πράξη. Δεν επιτρέπεται, Πρόεδρε μου, να έχουμε πόλεις χωρίς προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, με κοινωνικά προβλήματα. Δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει προσβασιμότητα στις υπηρεσίες μας. Και όλα αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε γρήγορα. Και θέλω να είμαι απολύτως συγκεκριμένος. Από τη Δευτέρα μπορείτε να έρχεστε στην περιφέρεια με ασανσέρ. Στο κτίριο της περιφέρειας, αγαπητέ Πρόεδρε, τα άτομα με κοινωνικά προβλήματα, οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, ξέρετε, εν δυνάμει, οι περισσότεροι από εμάς αμαία είναι σε κάποια φάση της ζωής μας. Όσα κτίρια της περιφέρειας δεν είναι προσβάσιμα από αναπήρους, σύντομα θα εγκαταληφθούν, ξεκαθάρισε ο Παναγιώτης Νίκας, δεσμευόμενος ότι συνεχίζονται οι εργασίες της περιφέρειας για τη δημιουργία πρόσβασης αμαία στα κτίρια της. Τα έργα του Δήμου για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία παρουσίασε και ο Δήμαρχος Τρυπόλεως Κώστας Τζιούμης. Το πρώτο είναι ότι στις 15 Φεβρουαρίου δημοπρατείται το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ. Δημοπρατείται και σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμο και θα λειτουργήσει πάρα πολύ γρήγορα. Το δεύτερο είναι ότι ετοιμάστηκε η μελέτη, κύριε Πρόεδρε, για το ειδικό σχολείο και αναμένουμε πρόσκληση είτε από την περιφέρεια είτε από το Υπουργείο για σχολεία και είμαστε έτοιμοι να το εντάξουμε για να φτιαχτεί το ειδικό σχολείο στην περιοχή του Τεχνικού Λυκείου. Το τρίτο είναι ότι έχουμε υποβάλει πρόταση στο Φιλόδημο. Ήταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου, πήρε παράταση μέχρι 28-29 Φεβρουαρίου. Πιστεύουμε ότι θα ενταχθούμε για να φτιάξουμε πρόσβαση αμαία και τουαλέτες αμαία σε όλους τους παιδικούς και σταθμούς του Δήμου και σε όλα τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία του Δήμου, έτσι ώστε κανένα παιδί με προβλήματα κινητικότητας που πηγαίνει στα σχολεία μας να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα προσβασιμότητας. Η εκδήλωση κοπής της πίτας έγινε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με όλους να επισημαίνουν τη σημαντική διεκδικητικότητα της Ομοσπονδίας, η οποία έχει καταφέρει να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την αυτοδιοίκηση στην επίλυση προβλημάτων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ionian. Στο διαδίκτυο ionian.tv.gr είναι η διεύθυνση. Μπορείτε να παρακολουθείτε live streaming το πρόγραμμα του καναλιού, τις εκπομπές και τα δελτία. Μείνετε συντονισμένοι στο Ionian. Ακολουθεί μια σύντομη πρόγνωση του καιρού, του αυριανού καιρού, και αμέσως μετά ο Διονύσης Μπινιώρης έρχεται με την εκπομπή Sport στο Ionian και την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας.